υπάρχει μέσα στους ανθρώπους μία τάξη που λέγεται καλή τάξη ανθρώπων, άλλη τάξη που λέγεται καλή τάξη χριστιανών, άλλη που λέγονται και πιστοί ακόμη. Όλοι πιστεύουν με τον τρόπο τους ότι στέκονται καλά. Δεν ξέρω τώρα όμως πώς μετράει ο καθένας αυτός είναι καλός άνθρωπος. Μακάρι να είσαν κι άλλοι σαν κι αυτόν. Αυτός είναι πιστός άνθρωπος. Μακάρι να είσαν κι άλλοι σαν κι αυτόν. Αυτός είναι πραγματικός χριστιανός. Μακάρι να είσαι κι άλλοι σαν κι αυτόν. Και αν εξετάσεις τον καθέναν ξεχωριστά ή όλους μαζί, πιθανόν να βρεις ότι δεν είναι καθόλου χριστιανός. Δεν είναι καθόλου καλός άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου πιστός. Διότι μόνο ο Χριστός ξέρει ποιος είναι ο καλός, ή ο πιστός, ή ο άνθρωπος ο καλός, ή ο χριστιανός ο καλός. Εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε το μέτρο αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς. Ποτέ μας να μην σπέβδουμε να λέμε εντάξει αυτός ή εγώ είμαι θα καλή. Να εργαζόμεθα για το καλό, να ελέγχουμε το δρόμο μας εάν στεκόμαστε καλά, αλλά να μην πιστεύουμε ότι στεκόμαστε καλά ή ότι είμεθα καλοί ή ότι είμεθα χριστιανοί που αντέχουμε στη μεζούρα του Χριστού και στη ζυγαριά του Χριστού. Είναι σκληρός ο Χριστός. Δεν κρίνει όπως κρίνει ο φίλος το φίλο που τα τρώνε μαζί και που γλεντάνε μαζί, όπως κρίνει ο φίλος τη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο που αμαρτάνουν μαζί. Δεν κρίνει έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι σκληρός. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με κανέναν και έφτασε βέβαια για αυτόν τον λόγο μέχρι και το αίμα του ακόμη να δώσει. Έχει σταυρό, μέχρι θάνατο, πράγμα το οποίο εμείς δεν κάναμε. Γι' αυτό δεν ξέρω κι εσείς πώς σκέπτεστε στο σημείο αυτό και τι συμβαίνει δηλαδή με εσάς. Γι' αυτό απόψε το βράδυ να μου επιτρέπετε να έλεγα έτσι κάτι σχετικό που θα έδιδε την ευκαιρία στον καθέναν από μας να δει πού βρίσκεται περίπου. Πού βρίσκεται. Ας πούμε ένας πιστός. Εγώ πιστεύω, ακούστε λέγει. Εγώ έχω τον Χριστό μέσα μου. Εγώ πιστεύω σε ένα ανώτερο όν, σου λέει ο άλλος. Βέβαια κάτι υπάρχει. Τι άπιστος είμαι εγώ. Ο άλλος πιστεύει σε μια ανώτερα δύναμη. Άλλος πιστεύει στο Θεό. Άλλος πιστεύει και σε αυτό το Χριστό. Όλοι αυτοί συλλήβδοι είναι για το καλά. Το να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του δεν δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας. Πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος σωστά, ορθά, όπως αποκαλύπτει η Γραφή και όπως διδάσκει η Γραφή. Λέγει σε ένα μέρος ο Χριστός μας, πιστεύετε λέει στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Πολλοί πιστεύουν εις τον Θεό, μα δεν πιστεύουν στον Χριστό. Βλέπετε, η Εχωβήτας. Ποια είναι η δική μας? Βέβαια πιστεύω στον Θεό, αλλά όταν μου λες ότι ο Χριστός είναι Θεός, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Όταν μου πεις ότι ο Χριστός ανέστη, αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς να τον βλέπω και τρώει, πώς να τον βλέπω και κλαίει,
όσο το βλέπω και περπατάει, όσο το βλέπω και κοιμάται, όσο το βλέπω και ρωτάει, πόσο το πιστέψω ότι είναι Θεός. Και γίνεται ένας τραγέλαφος μέσα στο θέμα αυτό της πίστης. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να πιστεύει ο άνθρωπος με τον τρόπο του. Θυμόσαστε προχθές τι σας έλεγα, ότι ο Βαλτάσαρ έπινε ίνων ενώπιον χιλίων φαλακών και του έλεγε έπεσε να θέλουμε, αλλά το χέρι βγήκε και έγραψε το μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν, εζυγίστησε με τρίφης, ευρέθησε λυπής. Αλλιώς ο Θεός εμέτραγε, αλλιώς εζυγίζει γι' αυτόν. Οι άλλοι κάτω έπεσε είσαι. Και έχει και ένα ωραίο άλλο για τον Χριστό μας που δικαιολογεί κάπως αυτό το οποίο σας λέγω. Αν θα κοιτάξετε στο Ματθαίο, στο 16ο κεφάλαιο, εκεί θα βρείτε κάποτε το Χριστό μας να ρωτάει τους μαθητάς του, διότι γυρίζουν εκεί έξω στην αγορά μεταξύ άλλων ανθρώπων, για ποιον τον έχουν οι άνθρωποι ότι είναι. Τι λένε, του λέει οι άνθρωποι, τι λένε. Είπαν λοιπόν τη γνώμη τους, ότι άκουγαν οι άνθρωποι. Οι άλλοι σε λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας. Άλλοι λένε ότι είσαι ένας των προφητών. Καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος στην αγορά. Εσείς τι να με λέγετε είναι ο Υιός του ανθρώπου. Εσείς για ποιον με έχετε. Και τότε πετάχτηκε ο Πέτρος με την παιδική καρδιά αφόρμητα και είπε: «Συ ή ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Χριστός, του λέει εσύ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τότε ο Χριστός μας είπε: «Μακάριος ή Σίμων Βαρ Ιωνά». Είσαι μακάριος Σίμων, παιδί του Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψάσει. Αυτά που είπες δεν τα είπες εσύ, αλλά ο Πατέρας μου, ο Θεός, σου έβαλε στη γλώσσα να πει σωστά ποιος είμαι εγώ. Ούτε αυτοί που τον είπαν ότι είναι ο Ηλίας, ούτε αυτοί που τον είπαν ότι είναι ο Ιερεμίας, ούτε αυτοί που τον είπαν ότι είναι ένας των προφητών, αλλά μόνο αυτός που είπε ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτός εμακαρίστη. Οι άλλοι δεν εμακαρίστησαν. Έτσι και τώρα και έτσι και πάντοτε, και δυστυχώς και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών, υπάρχουν διάφορες γνώμες επάνω στο θέμα του πιστεύω. Και πιστεύει ο άνθρωπος κάπως με τον τρόπο του, όπως συνήθως ίσως τον συμφέρει, και δεν πιστεύει ορθά, σωστά, διαχάριτος Πνεύματος Αγίου, όπως συνέβη στην περίπτωση του Πέτρου. Δεν ξέρω λοιπόν τώρα εσείς τι πιστεύετε. Πιστεύετε σε μια ανωτέρα δύναμη? Πιστεύετε σε ένα ανώτερο όν? Πιστεύετε εις τον Θεό? Ή πιστεύετε και στο Χριστό ακόμη σαν έναν ψηλόν άνθρωπο, σαν έναν αναμορφωτή, σαν έναν έξυπνο, σαν έναν κομμουνιστή όπως λένε ορισμένοι, σαν έναν σοσιαλιστή? Σαν πως τον πιστεύετε τον Χριστό? Κανένας χαρακτηρισμός και κανένα είδος πίστεως δεν σώζει, ημιμόνον εάν τον Χριστόν τον πιστεύουμε όπως τον εχαρακτήρισε στις μυροφόρες ο άγγελος. Τι ζητείτε? Ιησούν των εσταυρωμένων των Ναζαρινών? Ουκέ στιώδε εγίγερτε. Αν πιστεύουμε στον Ιησούν τον Υιόν της Μαρίας των εσταυρωμένων, που απέθανε και ετάφη και ανέστη, ουκέ στιώδε αυτόν που ανέστη, από εκεί και κάτω υπάρχουν προϋποθέσεις σωτηρίας για τον άνθρωπο. Αν όμως πιστεύει ό,τι άλλο αν θέλει και αν πιστεύει με τον τρόπο του πιστεύει, δεν έχει προϋποθέσεις ο άνθρωπος σωτηρίας. Και δεν είναι αρκετό μόνο να πιστεύει, αλλά και να πράττει ανάλογα με εκείνα τα οποία αυτός κηρύττει, τον οποίον πιστεύει. Διότι ο Χριστός είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ, τον νόμο μου τηρήσει».
ο πιστεύων εις εμέ τα σεντολάς μου τηρείς. Και αν εξεταστεί η ζωή των λεγόμενων πιστών, έστω και των ορθώς φρονούντων, ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, ο σωστός αυτός, θα βρούμε ότι είναι τελείως αντίθετη πολλές φορές η ζωή από εκείνα που κηρύττει εκείνος που λένε ότι πιστεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει ο άνθρωπος και να κατασταλάξει ότι πιστεύει σωστά στον Ιησούν των Εσταυρωμένων των Ναζαρινών. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις πίστεως και μάλιστα σήμερα στις ημέρες σας. Από μια στατιστική που έγινε, που έμαθα τελευταίως, εδώ γύρω σας και στον Καναδά γύρω, κυκλοφορούν 400 αποχρώσεις χριστιανών. Ποιος την έχει την αλήθεια? Ποιος πρέπει να την έχει την αλήθεια? Ένας που τη βρήκε χτες, που έγινε χτες θρησκεία, ή ένας που είναι από τότε που ο Χριστός απέθανε, τάφη και ανέστη και έστειλε τους 12 αόπλους αυτούς ανθρώπους και αναγέννησαν και ανακαίνησαν όλων αυτών των λαών, και γράφουν και αυτοί οι αντίχριστοι ακόμη 1979 σήμερα. Γιατί και μόνον από την ενέργειά τους αυτοί θα κρυθούν και θα κατακριθούν, διότι θα πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Χριστός μας: «Εκ των λόγων σου κρινώσε δούλε πονηρέ», θα σε κρίνω από τα έργα σου. Διότι αν ερωτηθεί αυτός από πού γράφεις 1979, τι είναι αυτό, πού σε μετράς, αποκτήσεως κόσμου, αποκτήσεως Ρώμης, από πού μετράς? Μετράς από Ιησού Χριστού Εσταυρωμένου, αυτόν που απορρίπτεις. Αυτό είναι το θεμέλιο του 1979. Αυτός άλλαξε το νόμο. Και εφόσον τον απορρίπτεις εν λόγω, διαρρήδην, τον ομολογείς εν έργο. Και τον λόγον σου κρινώσε δούλε πονηρέ. Είμαστε πολύ ανακόλουθοι πολλές φορές και γι' αυτό θα κρυθούμε κάπως σκληρότερα. Ακόμη, εμείς μπορούμε να βρούμε ότι πράγματι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός. Είναι αυτός ο οποίος ενίκησε τον θάνατον. Δεν μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε κανέναν αρχηγόν λεγόμενων θρησκείες, εφόσον κρατιέται το σαβανό του στον τάφο. Μόνον ο Ιησούς, ο Εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, έχει κενόν τάφον. Όλοι οι άλλοι είναι καθυλωμένοι μέσα εκεί. Είτε Βούδας λέγεται, είτε Μωάμεθ λέγεται, είτε Ζωροάστρες λέγεται, είτε Πάπας λέγεται, είτε Λούθυρος λέγεται, είτε Ρώσελ λέγεται, όποιος θέλει κι αν είναι, είναι καθυλωμένος στον τάφο. Μόνον του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού, ο τάφος είναι κενός. Αυτός λοιπόν μόνος κατόρθωσε να λύσει τα δεσμά του θανάτου, να νικήσει τον θάνατο και να δώσει σε εμάς την αιώνια ζωή. Θα είμαι λοιπόν μεγάλο κορόιδο να ακολουθήσω οποιονδήποτε άλλον. Πόσον βλέπω χειροπιαστά, και βλέπετε πως το διατηρεί το μνημείο αυτό εκεί, και είδατε χτες το βράδυ, και μάλιστα αυτή τη σκηνή, τη μοναδική, την κλασική, την ανεπανάληπτο, που επί 1600 περίπου χρόνια από τότε που έκτισε τον αόν η Αγία Ελένη και τον τάφο, να βλέπεις το Μεγάλο Σάββατο και να δει το φως της Αναστάσεως μόνον στους Ορθοδόξους. Μόνον στους Ορθοδόξους. Αδιαφόρως δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι οι άλλοι οι οποίοι ερίζουν περί αυτών, ποτέ δεν τους έδωσε το φως. Δεν το χάρηκαν ποτέ, ούτε πρόκειται να το χαρούνε ποτέ. Διότι ο Χριστός δεν διατάσσεται. Η χάρις είναι βασίλισσα και δεν διατάσσεται. Αλίμονο δε σε εμάς, οι οποίοι από, δεν ξέρω, από μια ητοτάθεια και λοιπά, συμβιβαζόμαστε σε ορισμένα μέρη και τους αναγνωρίζουμε θρησκεία, τους αναγνωρίζουμε χάρη, τους αναγνωρίζουμε μυστήρια και πράγματα,
που βλέπουμε καθαρά ο Χριστός ούτε το φως της Αναστάσεως δεν τους δει. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν καμία σχέση με την ορθή πίστη αυτή τη σώζου, αυτή που σώζει η πίστη? Διότι όπως είδαμε, ούτε μία πίστη σώζει έξω της πίστεως του προσώπου του Ιησού, του εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Σεις μάλιστα εδώ θα αισθάνεστε περισσότερο την ανάγκη αυτών που συζητούμε απόψε, διότι θα ακούτε καθημερινώς και από ραδιοφόνου και από έντυπα θα διαβάζετε και θα βλέπετε και θα συναναστρέφεστε κλπ. Πολλές άλλες θεωρίες, πολλά είδη θρησκευμάτων να κυκλοφορούν και χώσαστε να θολώσετε κι εσείς και να μην ξέρετε περί τίνους πρόκειται ακριβώς. Όλα είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, θα δύσουν μίαν ημέρα και θα μείνει το σωστό. Όλα τα κύβδηλα θα φύγουν από τη μέση, δεν αντέχουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό εξετάσετε τον εαυτό σας. Είναι δύσκολος η ορθή πίστης. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα να βαδίσει ο άνθρωπος σωστά κόντρα στο ρεύμα. Διότι αυτός που θα πάει κόντρα στο ρεύμα θα συναντήσει όλα τα εμπόδια. Η δυσκολότερα πίστης και πράξης ορθόδοξος είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν τη θέλουν την Ορθόδοξον θρησκείαν, διότι έχει πολλά μη και πολλά ου, εν αντιθέσει με τους άλλους οι οποίοι τα ισοπαίδωσαν, δεν ζητούν τίποτα, δημιούργησαν μια ευκολία για τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά ο Χριστός επάτησε πάνω σε ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια, από το κεφάλι του βάλανε αγκάθια μέχρι τα πόδια καρφιά, για να αφήσει δρόμο που θα μπορέσει ο κάθε άνθρωπος, εάν θέλει, να τον συναντήσει. Αν σκεφτεί όμως ο άνθρωπος ότι ο πάθος δεν είναι τέρμα και θα ζήσει μια ζωή της οποίας ούτε στε τέλος μαζί με τον Χριστό, για την οποία γράφει ο Απόστολος «Οφθαλμός ουκίδε, ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, αητήμασε ο Θεός της αγαπηκώσει αυτών», αν λέω τα σκεφτεί αυτά, τότε χαλάλι θα πει να υποφέρω οτιδήποτε στον κόσμο τούτον. Όλοι αυτοί οι οποίοι αγίασαν στον κόσμο αυτόν επειράστησαν, διαπειρός και σιδήρου επέρασαν. Κανένας με τριαντάφυλλα στο χέρι δεν πήγε στον παράδεισο. Κανένας. Όλοι αυτοί που είναι γύρω μας κρεμασμένοι και κοσμούν αυτόν εδώ τον ναόν είναι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν και έδωσαν και αυτό τους το αίμα ακόμη. Δεν απέλαυσαν την ζωή αυτήν. Δεν απέλαυσαν τη σάρκα τους. Δεν απέλαυσαν το εγώ τους, δεν ικανοποιήθη. Υπέφεραν, βασανίστησαν, επρίστησαν, ετυμπανίστησαν, όπως λέει ο Παύλος όταν γράφει την προς Κορινθίους επιστολή του στο 11ο κεφάλαιο. Υπέφεραν, όμως έμειναν στην αιωνιότητα. Εμείς προσερχόμεθα και τους ανάβουμε κερί και τους ζητάμε τη δύναμή τους και τους ζητάμε την παρουσία τους, τις πρεσβείες τους, και πολλάκις βλέπουμε θαύματα και ψυχικά και σωματικά. Όμως αυτοί απέτυχαν κατά κόσμον, όπως την νοή εννοεί την επιτυχία ο κόσμος. Ο κόσμος πολλές φορές λέει αυτός είναι επιτυχημένος, επέτυχε. Γιατί? Γιατί κατόρθωσε κατά κάποιον τρόπο να πατήσει μερικούς και να ανέβει, να φάει μερικούς αδυνάτους συγγενείς και να ανέβει, να κάνει κομπίνες και να ανέβει, να σκληρινθεί προς τους έξω και να μην βοηθήσει κανέναν και να ανέβει. Αυτόν τον θεωρούμε εμείς επιτυχημένον, αλλά αυτός είναι αποτυχημένος στα μάτια του Χριστού. Θα πρέπει ο άνθρωπος να αποτύχει για να επιτύχει. Θα αποτύχει στον κόσμο τούτον για να επιτύχει στον κόσμο εκείνον. Είναι κάτι παράξενα πράγματα. Όπως ο Χριστός μας απέτυχε κατά κόσμον. Έτσι, ατιμωτικό θάνατο, σταυρό. Ληστής τον ευγάλανε στο τέλος. Και ντούτσιν ο Θεός. Και κατέβει κάτω.
και δεν ευρέθηκαν ούτε συγγενείς του, κανένας να τον περιποιηθεί. Ξένοι τον περιποίησαν και τον έβαλαν και στον τάφο. Καταλαβαίνετε τι σκληρό πράγμα είναι αυτό. Και θα έλεγαν βέβαια, τέτοιος που ήταν, άξια απέλαβε. Πάρτε τον πρώτον μετά τον έναν, τον τίμιο πρόδρομο. Ουδείς μίζων γυναιτής γυναικός Ιωάννου του Προδρόμου. Αποτέλεσμα, εδώ στο κεφάλι του λες ήταν φουτμπολ, λες ήταν κολοκύθι, δόθηκε έπαθλο σε μια διεφθαρμένη ένα βράδυ που χόρεψε. Πού να το πιάσει μυαλό, πού να το πιάσει λογική αυτό το πράγμα? Πού είναι ο Θεός? Τον άνθρωπό του, τον μεγαλύτερο προφήτη, τον άφησε να πάει έπαθλο το κεφάλι του μέσα σε εκείνο, σε εκείνη την πίστα το βράδυ εκείνο της διαφθοράς και της ατιμίας. Και εντούτοις οικονομία γεγονέτης θεϊκή, ίνα και τη ενάδη ευεγγελίσει Θεόν φανερωθέντα εν εσαρκή. Πού να τα πιάσουμε εμείς αυτά τα πράγματα? Και είναι ο πρόδρομος, ο πρόδρομος για τον οποίο όταν ήρθε η εκκλησία μας να του φτιάξει το απολυτίκιο εστάθη. Σύ δε του λέγει αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Δεν έχουμε τίποτα να σου πούμε. Τι να σου βάλουμε σένα? Αν πούμε να βάλουμε κάτι, μάλλον θα χαλάσουμε παρά θα φτιάξουμε. Αρκέσει η μαρτυρία. Ότι είπε ότι δεν έχει γεννήσει γυναίκα μεγαλύτερον άνθρωπο από σένα. Και εντούτοις ποια η ζωή του? Έφαγε ζεστό φαΐ ποτέ του? Φόρεσε ζεστό ρούχο ποτέ του επάνω του? Είδε ποτέ άνθρωπο κοντά του? Μίλησε με κανέναν και άκουσε κολακευτικό λόγο από κάποιον? Πείτε μου, έρχεσε με τα θηρία στην έρημο? Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Να του πάρουν και σε ένα πόρνικο χορό το κεφάλι του. Και εντούτοις μένει στην αιωνιότητα και μένει εκεί που τον βλέπετε. Και αν δείτε την εισάδου κάθοδο του Χριστού μας, θα τον δείτε και εκεί κάτω που έχει κατέβει και εκήρυξε μαζί με τον Άβελ και μαζί με όλους τους δικαίους και μαζί με όλους τους προφήτας που μίλησαν για την εισάδου κάθοδο του Χριστού μας. Αν ποτέ ιστορηθεί ο ναός αυτός με αγιογραφία βυζαντινή, θα τη δείτε και αυτή την εικόνα. Ποιος? Ο Θείος Χρυσόστομος, η γλώσσα του Χριστού στον κουκουσό της Αρμενίας. Κάει και από τον Πυρετό. Τον πήγανε 2-3 φορές δεμένο. Δεν τον είδε κόσμος. Α, τον τράγω, τι θα έκανε, θα έλεγαν οι άλλοι. Και πού να ξέρουνε ποιος είναι αυτός, όταν η γλώσσα του Χριστού, ο Χρυσόστομος. Και πέθανε εκεί και τάθη εκεί και ήρθε έπειτα από 20-30 χρόνια το σώμα του στην Κωνσταντινούπολη, όταν ενδιαφέρθη ο μαθητής του ο Πρόκλος και το μετέφερε εδώ και έλειωσε τότε εδώ. Ποιος σκέφτηκε ποτέ αυτά τα πράγματα να πει ότι οτιδήποτε και αν γίνει εγώ θα κρατήσω κόντρα στον καιρό, θα κρατήσω κόντρα στον καιρό? Διότι όταν τον άνθρωπο τον παρασύρει ο κόσμος αυτός, τον παρασύρει η σάρξ, τον παρασύρει η μόδα, τον παρασύρει ο κόσμος, τον παρασύρει το συμφέρον, τον παρασύρει ο εγωισμός, δεν μπορεί να σταθεί. Χρειάζεται προσοχή, αγών και κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα. Και με τη βοήθεια του Χριστού, μόνος του δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος ποτέ να αντισταθεί στο ρεύμα. Θα τον παρασύρει για να σταθεί σωστά. Άλλος θα αναγκαστεί να κάνει ελιγμούς και θα μπει νερό στη βάρκα του. Θα νερώσει το κρασί του. Θα κάνει πράγματα τα οποία ο Χριστός δεν τα θέλει. Θα κοιτάξει να συμβιβαστεί με τον κόσμο. Να μην βρεθεί αντιμέτωπος με τον κόσμο. Να μην πικράνει τον κόσμο. Πολλές φορές θα δυσανασχετήσει εναντίον του Θεού. Του πει γιατί, τι έκαμα εγώ. Όπως λένε πολλοί χριστιανοί, τι του έκαμα του Θεού εγώ. Γιατί αυτός τι σου έκανε? Τι σου έκανε? Συνείδησα ανθρώπους που έτυχε να τους επισκεφτεί αρρώστια στο σπίτι τους και αμέσως παρουσιάστηκε από μέσα ένα θηρίο, χτύπανε τα μεγάλα κεριά και έλεγαν ότι πιστεύουν και λοιπά, τι του έκανα του Θεού εγώ? Και αυτός τι σου έκανε ο Θεός? Για πες μου, αρρώστησε ο άνθρωπός σου? Και τι δουλειά έχει ο Θεός με την αρρώστια? Κάνει αρρώστιες ο Θεός? Αρρώστια την κάνει ο διάβολος. Θεός μπορεί να κάνει αρρώστια και να κάνει και καλό. Θεός θεραπεύει την αρρώστια. Αλλά του έχεις λύσει τα χέρια για να σου θεραπεύσει την αρρώστια? Άλλωστε σε συμφέρει να σου θεραπεύσει την αρρώστια? Μήπως αύριο γίνεις χειρότερος?
και τώρα πρέπει να φύγεις. Αν τώρα που είσαι δεμένο στο κρεβάτι δεν μετανοείς, δεν εξομολογείσαι, δεν κοινωνείς, ούτε εσύ ούτε το περιβάλλον σου, όταν σε απολύσει από το πόδι τι θα κάνεις? Αν τώρα που είσαι πιασμένος από το πόδι δεν κάνεις τίποτα και λες άμα γίνω καλά, δηλαδή τον εκβιάζεις στο Θεό, κάμε καλά τι, για να με ψηφίσεις? Σε κάμε καλά για να με ψηφίσεις? Δεν έχω ανάγκη της ψήφος σου, μη σε γελάω Σατανάς, εσένα είναι το συμφέρον σου. Πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να λέγεται πιστός? Πιστός σε θέλω και στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες στιγμές. Να σταθείς ίσια οτιδήποτε και αν συμβεί. Αν πρόκειται να είσαι καλός στις καλές στιγμές και άσημος στις άσημες στιγμές, δεν είσαι ο πιστός. Δεν είσαι εκείνος ο οποίος αποδεικνύεις ότι πιστεύεις σωστά. Γιατί όταν λες δόξα σε ο Θεός στις δύσκολες στιγμές, σε μια αρρώστια επάνω παραδείγματι, τι κάνεις? Αναγνωρίζεις ότι εκείνος ξέρει καλύτερα. Για να επιτρέπει αυτό το πράγμα, για να ανέχεται αυτό το πράγμα, κάτι φτιάχνει καλό για μένα, κάτι δημιουργεί καλό για μένα. Εγώ πιστεύω σε αυτόν, του αναγνωρίζω παντοδυναμία, πανσοφία, αγάπη, πρόνοια. Ναι, έτσι είναι. Γιατί θα δείξεις την αγάπη σου και την πίστη σου σε ένα πρόσωπο στις δύσκολες στιγμές σου. Τότε να σε δω αν θα μείνεις κοντά του, τότε να σε δω εάν σταθείς εκεί που λες ότι πιστεύεις και εκεί που λες ότι αναγνωρίζεις. Στις εύκολες στιγμές ναι, αλλά στις δύσκολες όταν το βάλεις στα πόδια, τότε ποια είναι η πίστη σου? Δεν το προσέχουν δυστυχώς ορισμένοι άνθρωποι, και εφόσον εν λόγω λέγουν ότι πιστεύουν, εν έργο το απορρίπτουν. Και πολλοί και βλασφημούν ακόμη, και πολλοί απεμπολίζουν και την πίστη τους ακόμη, γίνονται αρνητές. Και αν εξεταστεί καμιά φορά η ζωή πίσω, θα βρούμε ότι αξίζουμε όχι αυτού του σταυρού μόνο που έχουμε, μια μακροχρόνιο αρρώστια, ένα οικονομικό ναυάγιο, ένα σκάνδαλο στο σπίτι, δεν ξέρω τι, ένα θάνατος, ένα πένθος, αλλά πολλά τέτοια αξίζουμε. Και πληρώνουμε πολλές φορές πολλά βερεσέδια, πολλά πράγματα που έχουμε κάνει παλαιότερα, τα οποία τα έχουμε ανεξόφλητα. Ούτε μετανοήσαμε, ούτε εξομολογηθήκαμε. Και αν εξομολογηθήκαμε, δεν τα ικανοποιήσαμε. Δεν τα επιστρέψαν τα κλεμμένα, τα αδικημένα. Δεν ζητήσαμε συγγνώμη και εκκρεμούν λογαριασμοί. Και επιτρέπει ο Θεός και κάθεται και επιτρέπει ο Θεός. Μήπως μπορέσει και συμψηφίσει και τακτοποιήσει ορισμένα πράγματα. Είναι σοφός ο Θεός, είναι αγάπη ο Θεός. Μη απομακρύνεσαι, μη σκόνεις τα χέρια, μη φοβήσαι. Πιστεύεις? Α, πιστεύεις, μη σε τρομάζει τίποτα. Ο Πέτρος έλεγε ότι πιστεύει, και όσο πίστευε και κοίταγε τον Χριστόν, κατάματα περπατούσε επί της θαλάσσης. Θαύματα έκανε. Το νερό έγινε το στερεό και περπατούσε επί της θαλάσσης. Όταν γύρισε όμως και κοίταγε τα κύματα, τα οποία ερχόσανται φουρτουνιασμένα, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Και γυρίζει ο Χριστός και του λέγει, ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασες? Εις τι εδίστασες? Είχε βέβαια την ετοιμότητα να το καταλάβει και να πει, Κύριε βοήθη μη χάνουμε. Κατάλαβε ότι αλλού δεν μπορούσε να πιαστεί. Και συγκατεύει ο Θεός. Μπορείς να του πει, ορίστε, όσον σκέπτεσαι έτσι δεν σε βοηθάω. Και ποιος ο Πέτρος, που οσοδήποτε να είναι μαέστρος ο άνθρωπος στη ζωή και να τα κατέχει, όταν τον εγκαταλείψει η χάρις, θα πάει σε πυθμένα άδου. Δεν μπορούσε ο Πέτρος, που μέσα στις φλέβες του ασφαλώς δεν είχε αίμα, είχε θάλασσα. Θαλασσόλικο, σαν μικρό παιδί στην Τιβεριάδα. Δεν μπορούσε να κάνει δυο. Και εν τούτης, τάχασε. Πληγόταν. Ποιος ο Πέτρος? Δεν φύνει ο Πέτρος εκεί πέρα. Τάχασε. Φώναξε όμως, Κύριε βοήθη. Και τον άρπαξα μέσα από το χέρι. Και του λέγει, ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασες σας. Κλονίστη η πίστη του. Είδε τα θηρία που ερχόσανται προς τα εδώ, τα κύματα, και τρόμαξε. Ξέχασε που περπατούσε επί της θαλάσσης. Όπως ξεχνούμε και εμείς. Παρότι τον έχουμε δει πολλές φορές το Θεό στη ζωή μας,
Έχουμε δει θαύματα στο σπίτι μας, έχουμε δει θαύματα από την Παναγία, θαύματα από τους Αγίους. Όταν γίνει κάτι, κάποια σοβαρά ασθένεια, κάποια σοβαρά ανέχεια, κάποιο ναυάγιο, ένα σεισμός, κάποιος πόλεμος, ξέρω εγώ μια συκοφαντία, τα χάνουμε και βυθιζόμεθα. Αρχίζουν οι κατάρες, αρχίζουν οι φόβοι κλπ. Αυτά αποδεικνύουν πιστών, όχι όμως σωστών πιστών, πιστών ολιγόπιστων ή στην τελευταία ανάλυση άπιστων. Και αυτό οφείλεται σε εμάς, διότι από το ένα μέρος πιστεύουμε στο Θεό, από το άλλο μέρος πιστεύουμε σε έναν αδύναμο Θεό. Διότι αν είναι δυνατός σε αυτόν πιστεύουμε, ακούμπησε σε αυτόν τον βράχο των αιώνων και δεν πρόκειται να χαθείς ποτέ. Έχετε υπόψη σας κάτι μεγάλη πάσαλη σιδερένη που λέγονται παπάδες, που υπάρχουν στα μουράγια, που όταν πάνε τα καράβια ρίχνουν το σκηνί, ένα μεγάλο σκηνί, και δένονται από εκεί, και βαρκούλες δένονται και καράβια δένονται, και όταν πιάσουν από εκεί οτιδήποτε καιρό και αν κάνουνε, δεν κινδυνεύουνε, ρίχνουν και την αγκυρά τους και είναι εξασφαλισμένα. Τα κουνάει έτσι, τα φέρνει έτσι, τα ανεβάζει έτσι, τα κάνει έτσι, όμως κρατιώνται από το βράχο των αιώνων. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι και ο πιστός, να μην κλειδονίζεται και να μην φοβάται, μόνο να προσέχει μήπως την άγκυρά του δεν τη ρίχνει στο Χριστό και τη ρίχνει στον εαυτόν του. Για σκεφτείτε ένα πλοίο που θα ρίξει την άγκυρα μέσα στα μπάρη του, έχει καμιά ασφάλεια? Όταν την εμπιστοσύνη την έχει μόνο στον εαυτό του, στη δύναμή του, στο πορτοφόλι του, στην επιστήμη, στα χρήματά του κλπ, ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει. Όταν όμως είναι πιασμένος από τον Χριστό, δεν κινδυνεύει. Και ξέρετε τι λέγει ο Παύλος, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει αυτό, αναφέρεται στο 6ο κεφάλαιο προς Εβραίους, τελευταία σελίδα, λέγει ότι οι χριστιανοί έχουν την άγκυρά τους στον ουρανό. Όλοι τη ρίχνουν κάτω, ο χριστιανός τη ρίχνει επάνω, γιατί εκεί έχει πάει ο Χριστός πρόδρομος υπερημών και από εκεί πιάνεται ο άνθρωπος. Παράξενα πράγματα γίνουν στον χριστιανισμό, κρατιέται από εκεί. Όπως ταξιδεύεις στο τρόλεο και πιάνεσαι από τις χειρολαβές, και ό,τι και αν γίνει κρατιέσαι, θα κουνηθείς βέβαια, αλλά δεν θα πέσεις, ούτε στον παρμπούλι θα πας, ούτε πίσω θα πέσεις, αλλά κρατιέσαι. Έτσι είναι και ο Χριστός. Χριστός αυτός, ο σωστός, ο αληθινός Χριστός, τον Ορθοδόξον Χριστός, αυτός είναι ο βράχος των αιώνων. Αλλά εξαρτάται από μας. Δεν μας πιάνει ο Χριστός, να έχετε υπόψη σας. Θα πιαστούμε από τον Χριστό. Κράτησέ με, Χριστέ μου. Όχι, δεν σε κρατώ. Κρατήσου εσύ. Εγώ είμαι χειρολαβή. Πιάσου να σταθείς κοντά μου. Δεν θέλει να πιαστείς, θα έχεις όλα τα επώδυνα στο βίο σου. Δεν κρατάει ο Χριστός τον άνθρωπο. Μείνετε εν εμή, καγώ εν ημίν. Μείνετε εν εμή, καγώ εν ημίν. Δεν θα μείνω εγώ σε εσάς αν δεν μείνετε εσείς πρώτα σε μένα. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το κάνουμε. Διότι εφόσον εν λόγω το πιστεύουμε, σαν Θεό, σαν αγάπη, σαν θυσία, σαν παντοδύναμο, σαν πάνσοφο, σαν πρόνοια, εν τούτης όμως δεν ενεργούμε να κάνουμε αυτά που λέγει, ώστε να μην φοβούμεθα τίποτα οτιδήποτε και αν συμβεί στη ζωή μας. Και δεύτερον, δεν εξετάζουμε και δεν φιλοσοφούμε πολλές φορές γιατί παρότι είμαι θα πιστή παθαίνουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί έρχεται ο Σατανάς και μας λέει, σε πιστός πιστεύεις στον Χριστό, τα δεινά, οι σταυροί, τα βάσανα, οι θλίψεις να είναι για τους άλλους, τους αμαρτωλούς. Εσύ και τι να παθαίνεις τέτοια πράγματα? Ίσα ίσα ο πιστός θα πάθει αυτά τα πράγματα. Η πορτοκαλιά που κάνει πορτοκάλια θα φάει τις πετρίες από τα παιδιά, και οι που δεν κάνουν πορτοκάλια δεν παθαίνουν. Και ο Χριστός δεν είναι τιμωρός, ο Σατανάς είναι σαδίστας και τιμωρεί τους ανθρώπους, και τους δικούς του ανθρώπους ο Σατανάς δεν τους πειράζει. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι που πάνε με τον Σατανά το δρόμο, δεν έχουν δεινά. Περνούν πολύ καλύτερα στον κόσμο αυτόν. Αλλά θα περάσουν
πολύ χειρότερα στον κόσμο εκείνον. Και όταν ο άνθρωπος σκεφτεί ότι υπάρχει και άλλη ζωή, συμφέρει να υποφέρει στον κόσμο τούτον για εκείνον. Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε δύο δουλειές. Η μία δουλειά έχει 5.000 δολάρια, η άλλη έχει 8.000 δολάρια. Η μεν μία με τα 5.000 έχει σύνταξη όμως και ιατρική περίθαλψη, η άλλη με τα 8 δεν έχει. Σε ποια δουλειά θα πας? Νομίζω ότι θα πας με αυτή με τις 5.000 που θα έχεις τη σύνταξη και που θα έχεις και την περίθαλψη, για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου. Αυτή είναι η λογική. Και αν το πεις σε κάποιον, σου πει καλά έκανες. Θα στερηθείς ορισμένα πράγματα που θα μπορούσες να έχεις κάποια μικρή άνεση περισσότερα αν είχες 3.000 δολάρια ακόμη το χρόνο. Όμως κάνεις πολύ σωστά, διότι θα εξασφαλίσεις κάτι. Ανθρώποι είμεθα, δεν ξέρουμε πώς θα ζήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε αύριο. Γιατί δεν κάνεις έτσι και στο πνευματικό μέρος? Στερηθείς ορισμένα καλούδια του κόσμου τούτου, της σαρκός και του εγωισμού, προκειμένου να κερδίσεις των πνευματικών κόσμων εκείνων. Γιατί? Παρασύρεσαι από τον κόσμο, παρασύρεσαι από τη σάρκα σου ή από την ολιγοπιστία σου ότι ο Χριστός θα είναι πάντοτε καλός. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι πάντοτε καλός ο Χριστός? Δεν εννοώ αυτό. Όταν λέμε καλός εμείς, είναι να μας χαρίζει τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας. Έτσι το λέμε. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε το άσημο και αυτός θα μας τα χαρίζει. Δεν είναι τέτοιος ο Χριστός? Θα μας τιμωρήσει για αυτά. Η αμαρτία έχει μέσα της την τιμωρία. Αφεαυτής. Έβαλες το χέρι στη φωτιά, θα καείς. Και αν δεν στο κόψουνε, θα πονάει εκ των υστέρων. Στις αλλαγές θα βασανίζεσαι. Έχει μέσα η αμαρτία τη δύναμη αυτή να τυρανά τον άνθρωπο και να βασανίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να προσέχει, να πιστεύει σωστά στον Χριστό, και ό,τι επιτρέπει ο Χριστός είναι πλέον για τον άνθρωπο ωφέλιμο. Ωφέλιμο, διότι καθαρίζεται. Χρυσοχώρη το χρυσό, τον βάζουνε πολλές φορές στο καμίνι για να το κάνουν 24 καράτια, για να φύγουν από τη μέση. Ως χρυσός εν χωνευτηρίο, λέγει ο Σολομών, πρέπει να περάσει η ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος των δύο αυτών. Εμείς είμαστε φυγόπονοι, δεν κάνουμε ό,τι επιτρέπει ο Θεός, παρότι δεν τα φτιάχνουμε, δεν τα φτιάχνει ο Θεός, εν τούτης όμως ωφελούμεθα εξ αυτού. Και ποτέ μας να μην δυσανασχετούμε σε οτιδήποτε μας γίνει, αλλά να γυρίσουμε και να του λέμε ναι, αξίζουμε αυτό που μας συμβαίνει. Αξίζουμε της ασθενίας αυτής. Αξίζουμε της αποτυχίας αυτής. Αξίζουμε της στενοχωρίας αυτής. Βόχισέ μας. Μετανοούμε. Αλλάζουμε ζωή. Και τότε έχει την δύναμη αυτός να μας ατακτοποιήσει, να τα υπουλώσει αυτά τα τραύματα τα οποία έγιναν και να μας βγάλει παγαθό και να προσέχουμε μελλοντικώς. Δεν υπάρχει κακό στον κόσμο τούτον, η μη αμαρτία. Όλα αυτά που λέγονται κακά, μα θάνατοι λέγονται, μα καρκίνοι λέγονται, μα ανέχειες λέγονται, μα πόλεμοι λέγονται, μα σεισμοί λέγονται, μα λοιμοί, μα καταποδισμοί, είναι νομιζόμενα κακά. Δεν είναι κακά. Είναι νομιζόμενα κακά. Κακό είναι ένα, η αμαρτία, αυτή που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Κάποτε έγινε επί ημερών Θείου Χρυσοστόμου ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και την ισοπαίδωσε. Και ο Θείος Χρυσόστομος ανέβη επί των ερυπείων και έβαλε ένα λόγο πανηγυρικών, ένα λόγο πασχαλινών. Και νόμισαν οι άνθρωποι ότι τρελάθηκε. Μπροστά σε τόσο πένθος, μπροστά σε τόσα καταστροφή, να μιλάει τόσο χαρμόσυνα. Πώς ταιριάνε αυτά τα πράγματα? Και εντούτοις είπε σε μια στροφή του, ίσως λέγει να νομίζετε ότι είμαι εκτός εαυτού, διότι ομιλώ τόσο πανηγυρικά επί ερυπείων. Πανηγυρίζω διότι από χθες το μεσημέρι που έγινε ο σεισμός, ουδείς πόρνος, ουδείς μαλακός, ουδεμία μιχαλής, ουδείς τυμβορύχος, δεν έγινε καμιά αμαρτία από χθες. Τα ισοπαίδωσε ο Χριστός με το σεισμό και δεν έγινε καμιά αμαρτία. Και εχαίρετο
που 24 ώρες δεν έγιναν αμαρτίες. Αδιαφόρες αν πέσανε σπίτια, αν εγκρεμιστήκανε λιθάρια, αν σκοτωθήκαν ορισμένοι. Αυτό είναι δευτερεύον. Όσο ότι επί ένα 24ωρο δεν έγιναν αμαρτίες. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Χριστό να πιστεύουμε σωστά και να πράττουμε σωστά. Σας είπα ότι είναι δύσκολο στο χριστιανό, διότι ο Σατανάς πάει και του πετάει πόντους του ανθρώπου και του λέει, αν ήταν Θεός θα τον σταυρώναν, αν ήταν Θεός θα άφηνε σένα να υποφέρεις κλπ. Όλα αυτά έχουν τις απαντήσεις των, αλλά εμείς δεν τις ξέρουμε, και χτίζει επ' αυτόν ο Σατανάς, και είναι δύσκολο στον άνθρωπο να τον αφήσει να περάσει σωστά, και πρέπει ο άνθρωπος αυτά να τα διαβάζει ή να τα συμβουλεύεται από ανθρώπους που κατέχουν καλύτερα τα πράγματα, εμπειρούς ανθρώπους, ώστε να έχει ορθή γνώμη στο πώς ενεργεί ο Θεός σε αυτά τα πράγματα. Επίσης θα πρέπει και αυτός να γνωρίζει τι θα του συμβεί. Είσαι χριστιανός, ετοιμάσου εις πειρασμόν. Εσκέφτης, λέγει η Σοφία Σιράχ, ευχαριστήσεις Θεόν, να κάνεις κάτι καλό, να πιστέψεις σωστά και να πράξεις σωστά. Ετοίμασε την ψυχή σου εις πειρασμόν. Θα σε σταυρώσουνε και σένα, όπως σταύρωσαν εκείνο που πιστεύεις. Τι υποφέρουμε από τους δικούς μας? Τι υποφέρουμε από τους γνωστούς μας? Από τη στιγμή που θα πούμε να μπούμε στο Θεού το δρόμο, θα αρχίσει η ηρωνία. Θα μας πούνε Ισουίτας. Θα μας πούνε βλαμμένους, θρησκολήπτους. Θα μας πούνε. Τι δεν θα μας πούνε? Έχεις το κουράγιο να κρατήσεις? Ή θα πας κοντά τους μη δυνάμενος να ομολογήσεις? Εδώ εμείς αποδεικνύεται δυστυχώς ότι δεν έχουμε την απόδειξη της πίστεως. Βλέπεις, πας ένα σπίτι παραδείγματι Τετάρτη και σου σερβίρει το σπίτι αυτό ένα αρτήσιμο γλυκό, και εσύ τώρα στο ένα μέρος έχεις το Χριστό και στο άλλο έχεις μέρος το γνωστό, και μέσα στη μέση έχεις το διάβολο για την κοιλιά σου, και συντάζεσαι με το διάβολο και με το γνωστό και αρνείσαι το Χριστό. Πού είναι η πίστη σου? Πώς θα κρατήσεις εσύ την Ανάσταση κερί στο κερί? Εγώ δεν σου είπα να βγάλεις το πιστόλι, αλλά είσαι υποχρεωμένο να ομολογήσεις, και αυτό είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά σου. Δεν βγαίνει εύκολα από το στόμα σου να πεις ότι εγώ, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να το πάρω αυτό σήμερα, είναι Τετάρτη. Δεν το λες. Παρότι είσαι χριστιανός και πρέπει να ομολογήσεις. Είναι ομολογία πίστεως, ορθής πίστεως, και το περιμένει ο Χριστός και λέγει, εάν δεν με ομολογήσεις ενώπιον των ανθρώπων, ούτε εγώ θα σε ομολογήσω αύριο ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Εδώ μπροστά σε ένα γλυκό δεν με ομολόγησες, λες και είναι κατοχή και δεν το ξαναπρόκειται να το βρεις. Να μην το πάρεις. Δώστε μου ένα γλασέ, δώστε μου κάτι τι άλλο, δώστε μου ένα ποτήρι νερό να σε ευχηθώ. Μα και εμείς χριστιανοί είμαστε. Και πώς σερβίρεται εν διάφτη περιπτώσει Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι πένθυμος ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός και πέθανε ο Θεός μας? Πώς δεν πενθείς και σερβίρεις? Εγώ δεν ήρθα σε εβραϊκό σπίτι. Αν επρόκειτο να έρθω σε εβραϊκό σπίτι, δεν θα ερχόμουν. Ήρθα σε σπίτι φιλικό, χριστιανικό, και περίμενα να βρω χριστιανική πίστη. Δεν θα μπορείτε να λέτε, εφόσον δεν πράτετε. Είστε της θεωρίας, δεν είστε της πράξεως. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άνθρωπος που θα μπορέσει εύκολα να αντισταθεί μπροστά σε ένα γλυκό. Θα αρνηθεί το Χριστό και θα συνταχθεί με το γλυκό και με την Κυρία η οποία θα σερβίρει. Είναι πίστης αυτή τώρα? Βάλετε η πίστης και αποδεικνύει το άλοθη. Και ο Χριστός περιμένει, και ο πιστός περιμένει ο άλλος να δει παράδειγμα από σένα που πιστεύεις. Όταν βλέπει εσύ που λες ότι πιστεύεις και κάνεις το αντίθετο, αυτό που κάνει και ο κόσμος, πού είναι η πίστη σου, πού δεν φαίνεται? Γιατί ο πιστός είναι ένα δέντρο. Όταν η καρπή δεν είναι γλυκής και είναι πουρνάρια, τι δέντρο είναι αυτό? Θυμόσαστε, σας έλεγα προχθές με εκεί την Εβραία στα Αθήνας,
Πήγε η άλλη και έκανε την τετάρτη έκπρωση στην κλινική. Και δίπλα στο δίπλα κρεβάτι ήταν η Εβραία. Και γεννούσε το τέταρτο κάτω το πέμπτο παιδί της. Και νόμισε ότι θα μπορούσε να την μοιήσει, να την κάνει χριστιανή. Και έτσι λέει η Εβραία. Ένα Θεό, τι λέει, σαν το δικό σου που κάνει θηρία τέτοια να σκοτώνουν τα παιδιά τους, εγώ δεν τον θέλω ποτέ. Άντε να τη μιλήσεις και να τη μιλήσεις για Χριστό. Η ζωή σου κοιτάζει. Σε χριστιανή και πιστεύεις στον Χριστό ως Θεό και έχεις σκοτώνει τα παιδιά εδώ. Τον θέλω εγώ τέτοιο Θεό, λέει, που κάνει τέτοια θηρία και σκοτώνουν τα παιδιά. Κόκαλο οι χριστιανοί. Πώς είναι δυνατόν εγώ να βρεθώ τώρα σε ένα σπίτι αύριο Τετάρτη και να μου σερβίρουν κρέας ένα φάγο και να μάθουν ή να ειδούνε ότι ο Παναγόπουλος αυτά που λέγει είναι για τον κλείδωνα. Εγώ τον είδα Τετάρτη και έφαγε. Που τον θέλω αυτά που λέει να τα πράξει. Πώς είναι δυνατόν? Ούτε λάδι δεν πρέπει να φάω. Έχω βέβαια ζάχαρο. Έχω ευλογία να φάω. Μα ο άλλος δεν το ξέρει όμως. Εγώ θα προτιμήσω να πεθάνω, δεν θα το φάω. Αυτό πρέπει να κάνω. Έτσι θα μπορέσω να συνδυάσω την πράξη μου με την πίστη μου. Ορθοπιστία και ορθοπραξία και για μένα καλό και για τον άλλο μάθημα και ωφέλεια. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Αυτό λείπει από εμάς. Θα με παρακολουθήσει άλλο στην κηδεία. Τι θα κάνω στην κηδεία? Πώς θα συμπεριφερθώ στην κηδεία? Ο αδελφός μου στρατηγός, όταν πέθανε η μητέρα μου, η μητέρα μας μέσα σου, έρχεται και μου λέει: τρελή είμαι, θα εμείς εδώ μέσα. Εγώ δεν του μίλησα τίποτα. Αλλά διότι εγώ δεν έκλαιγα. Διότι ξυρίστηκα. Εγώ φορέσα το καλύτερο κουστούμι μου την ημέρα εκείνη που κίδευα τη μητέρα μου και δεν μαλλιοτραβιόμουν και δεν έκανα αυτά τα πράγματα. Αυτό θεωρήθηκε τρέλα από τον αδελφό μου τον στρατηγό. Τρελή είμαστε εμείς εδώ μέσα. Ποιος σας είπε τέτοιο πράγμα? Εγώ κατάλαβα που το πήγαινε. Όλος περιμένει παράδειγμα. Χόρτασε από λόγια. Η πίστη μετεφέρθη από το ους εις τον οφθαλμό. Και ακούς καθαρά και λέει: εγώ αν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Και περιμένει παράδειγμα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να επαγγελόμεθα χριστιανισμό και να μπαίνουμε σε εκκλησίες και να εορτάζουμε τα εορτάσματα και τόσα άλλα πράγματα, εφόσον η ζωή μας απέχει, απέχει η ζωή μας. Ο κόσμος κοιτάει τη ζωή μας και θα δώσουμε λόγο στον Χριστό μια μέρα για τη ζωή μας αυτή. Θα δώσουμε λόγο στον Χριστό. Γι' αυτό να το προσέχετε. Εδώ έχουν αμβληθεί τα θέματα αυτά. Λόγω βέβαια και αυτών των περιστατικών και των προϋποθέσεων που ζείτε. Χωρίς βέβαια να βγάλετε τα πιστόλια στο χέρι, μπορείτε όμορφα και σιγά σιγά να κρατήσετε την ορθή πίστη σας εν συνδυασμό με την ορθή πράξη σας. Να δείχνετε πάντοτε ότι πιστεύετε στον αληθινό Θεό, σε αυτόν που μας αγαπάει, σε αυτόν που μας φροντίζει, σε αυτόν ο οποίος ενδιαφέρεται για μας και για τον ίν αιώνα και για τον άλλον. Διότι σας λέγω, μπορεί να μην ξέρεις να κηρύξεις, μπορεί να μην είσαι κήρυκας, όμως η ζωή σου είναι ανώτερη από κήρυγμα, από άμβονος, διότι είναι πράξεις. Και γι' αυτό ο Χριστός μας είπε: οποιήσας και διδάξας. Το κάνεις πρώτα εσύ αυτό που διδάσεις τον άλλον. Και σε αυτό διαφέρει ο Χριστός μας και η διδασκαλία του και η πίστη μας εν σχέση με όλα τα άλλα τα είδη πίστεως. Ο Χριστός αυτά που κήρυξε τα έπραξε. Είπε να συγχωρείτε τους εχθρούς σας, συγχώρεσε πρώτος αυτός από τους σταυρούς. Και τους βρήκε μάλιστα και δικαιολογία στα μάτια του Θεού Πατρός. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας θυπιούς. Ποιος από τους άλλους αρχηγούς των θυσιών εκήρυξε το αγαπάτε τους εχθρούς ημών? Πρέπει το πουθενά. Ο θάνατός σου, η ζωή μου είναι των άλλων. Αυτός πέθανε ο ίδιος για να ζήσουν οι άλλοι. Παράξενα πράγματα αυτά. Είναι υπερδασκαλία που δεν στέκεται, δεν πιάνεται πουθενά. Και κανένας δεν την εδίδαξε και κανένας δεν την εφήρμοσε. Όλοι οι άλλοι έστησαν το τροπαίο τους επάνω στον τάφο των άλλων. Φόσον εδώ εστήθη επάνω στον τάφο του αρχηγού των τρόπαιων, όπως σας είπα γρηγορότερα. Γι' αυτό χρειάζεται πίστης.
Κλονιζόμεθα ορισμένες φορές. Είναι αλήθεια. Κλονιζόμεθα. Τα μπλέκουμε μερικές φορές. Τα χάνουμε μερικές φορές. Αλλά πάλι να αναθαρούμε. Υπάρχει εκεί στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 1 και κατωτέρω, λέγει εκεί: «Μη ταρασέστο η καρδία ημών, μη δε δηλιά του. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε». Έρχεται στιγμή που τα χάνουμε. Μας καταλαμβάνει ο σατανάς, ο πανούργος αυτός, εξαπίνης, απελπιζόμεθα. Χάνουμε την εμπιστοσύνη μας και αυτή είναι μια βλασφημία. Νομίζουμε ότι έζησε το παν, ότι εγκατελείφθημε, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Σύννεφο είναι. Μπόρα είναι. Θα περάσει. Πίσω είναι ο ίδιος δικαιοσύνης, ο οποίος κι αν κρύβει για μια στιγμή τον εαυτόν του, τον κρύβει για τις εξετάσεις δικές μας. Να μας κάνει πιο εμπείρους. Δεν έχετε δει καμιά φορά που η μητέρα κρύβεται για να δημιουργήσει ενδιαφέρον αναζητήσεως από τη μικρή της? Και τρέχει αυτό και φωνάζει: «Μάμι, μάμι, μάμι, μάμι». Κάθεσαι εδώ και παρουσιάζεται. Εκπαιδεύει το μικρό. Έτσι και ο Χριστός πολλές φορές κρύβεται. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι παρόν. Και τα πάντα πληρώνει. Και έτοιμος να βοηθήσει. Και έτοιμος να χειραγωγήσει. Και έτοιμος να θαυματουργήσει. Σε όλες μας τις ανάγκες και σε όλα τα δύσκολα πράγματα. Αλλά κρύβει ενίοτε τον εαυτόν του, επαναλαμβάνω, για να διδάξει τον άνθρωπο. Ωφελείται ο άνθρωπος. Εξετάσετε λοιπόν κι εσείς πώς βρίσκεστε από απόψεως ορθής πίστεως και ορθής πράξεως. Έχετε σχέση με την Εκκλησία? Έχετε σχέση με τα μυστήρια? Πώς τακτοποιείτε τις αμαρτίες σας? Τις τακτοποιείτε όπως ο Χριστός έχει πει, δια μετανοίας και εξομολογήσεως? Προσέρχεστε σε αυτούς που τους έδωσε το δικαίωμα να δεσμούν και να λύουν τις αμαρτίες? Ή βρήκατε κάποιο τρόπο δικό σας? Πιστεύετε στο Θεό, αλλά δεν πηγαίνω προς τα εκεί. Προσέρχεστε εις την Θείαν Κοινωνία? Πιστεύετε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας? Ότι είναι εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιο? Και δεν είναι για χρόνια πολλά, ούτε για κοκά, ούτε για χρυσό δοντάκι, αλλά είναι για κάθαρση της ψυχής? Πιστεύετε ότι αμαρτάνεται και λυπεί το Χριστός όταν βγαίνει στην πύλη και δεν πηγαίνουμε εμείς να κοινωνήσουμε? Πιστεύετε ότι λυπείται ο Χριστός όταν πηγαίνει η μάνα και κοινωνεί το παιδί και αυτή δεν κοινωνεί, γιατί έχει σκοτώσει τα άλλα ή αποφεύγει τα άλλα? Το ξέρετε αυτά? Αυτό πάνε να πει πίστη σωστή, συνδεδεμένη με πράξη σωστή. Ψάλλει ο ψάλτης: «Άγιος ο Θεός, Άγιος Σιρός». Ναι, το ξέρω ότι είμαι Άγιος. Σύτης. Στο μεταφόβο θα κατέβει ο ψάλτης να κοινωνήσει? Ο νεοκόρος ο οποίος διακονεί εδώ? Η επιτροπή η οποία ενδιαφέρεται για τον οίκον του Κυρίου, για την ευπρέπεια του οίκου? Αυτοί θα προσέλθουν? Γιατί εκεί είναι η σωτηρία. Αυτά πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον παντοδύναμο Θεό. Δεν έχει να κάνει με κανέναν άνθρωπο, ούτε με κανέναν πολιτικό. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις που σας λέγω, να φροντίσουμε να τις τακτοποιήσουμε. Σιγά σιγά. Δεν ακούσαμε, το παραδέχουμε. Θελήσαμε να ακούσουμε. Πήραμε να διαβάσουμε. Πόσα πράγματα δεν τα ξέραμε και τα μάθαμε? Διαβάσαμε. Πήγαμε σε σχολεία. Διαβάσαμε. Πήραμε κασέτες, πήραμε πράγματα, ακούσαμε ραδιόφωνα, ξέρω εγώ. Ρωτήσαμε. Δεν έκαναμε το ίδιο για την πίστη μας. Να είμαστε αληθείς. Δεν έκαναμε το ίδιο. Μείναμε σε μια υποτυπώδη κατάσταση. Ό,τι μάθαμε στο σχολείο. Μπορώ να είμαι χριστιανός? Ρωτάς κάποιον και του λες: «Ξέρεις, έσπασε η σωλήνα σπίτι και λοιπά. Μην ξέρεις τίποτα». «Μα υδραυλικός είμαι εγώ να ξέρω». Υδραυλικό θα ρωτήσεις. Ρωτάς τον άλλον: «Βάνω την πρίζα εκεί πέρα και καίγεται η ασφάλεια. Ξέρεις τίποτα?» «Τι είμαι, ηλεκτρολόγος είμαι εγώ». «Ηλεκτρολόγο θα ρωτήσεις». Δεν ξέρει τίποτα. Άμα του πεις τίποτα για χριστιανικά, «Ω, αυτά τα ξέρουμε από το σχολείο». Καταλάβατε? Λοιπόν, τι να του πεις αυτόν? Τι να του πει αύριο ο Θεός?
Έγινε χημικός γιατί έβανε νερό και λάδι στο σχολείο και κάναμε νερόλαδο εκεί πέρα και νερόξιδο. Ή έγινε, ξέρω εγώ, διότι φτιάχναμε ρόμβους και πράγματα και θαύματα, γίναμε μηχανικοί, διότι τα κάναμε στο σχολείο. Ή έμαθε γράμματα γιατί πήγε στο γυμνάσιο και λοιπά, έμαθε γράμματα. Σπούδασε επί τα κάτω, χάλασε ζευγάρια παντελόνια και μάτια και κολύρια για να μάθει δυο κολύβο γράμματα. Και πάλι ένα γράμματο. Μπροστά σε εκείνα που αποκαλύπτονται καθημερινώς. Έκαμε τίποτα για τον χριστιανισμό. Εδώ είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν το τρισάγιο, το ξέρετε. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν το πιστεύω, το ξέρετε. Σκότω να βαφτίσουν παιδί και το λέει άλλος ή του δίνει τον πίνακα στο χέρι να το διαβάσει. Δεν ξέρει το πιστεύω, που δεν άλλαξε, δεν είναι μόδα. Δεν είναι χρώματα. Είναι μόνιμο, είναι κλασικό, δεν αλλάζει η θρησκεία. Είναι από το Θεό, δεν είναι ανθρώπινο.